Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του ΑΟΥ, τον Γιώργο Τζότζη. Γιώργο, αναφίβολα πολύ σπουδαία νίκη σήμερα για την ομάδα σου. 3-0 μέσα στα Σούρμενα. Πολύ σπουδαία για πολλούς λόγους, όχι μόνο βαθμολογικούς, αλλά και για γοήτρο, έτσι. Κυρίως ήταν για ψυχολογικούς λόγους, γιατί το τελευταίο διάστημα δεν είχαμε επιτυχία αποτελέσματα και έτσι μείναμε χαμηλά στη βαθμολογία. Παρόλο που προσπαθούσε η ομάδα και έπαιζε ποδόσφαιρο, δεν παίρναμε τα αποτελέσματα που αξίζαμε. Σήμερα καταφέραμε να πάρουμε ένα πολύ σημαντικό διπλό στην προσπάθεια που κάνουμε για να σωθούμε. Και πιστεύω θα μας βοηθήσει στο μέλλον αυτό το δίποδο, το τρίποδο που κάναμε εδώ, εκτός έδρας. Και αν το συνδυάσουμε και με νίκη την άλλη Κυριακή στην έδρα μας, μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, θα αναπνεύσουμε αρκετά καλά βαθμολογικά και θα είναι ένα πολύ καλό βήμα για να σώσουμε την ομάδα φέτος. Στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω οι γηπεδούχοι ήταν πιο δραστήριοι, είχαν τις ευκαιρίες. Οπότε φαντάζομαι το ότι πήγατε με 0-1 στο σκορ ήταν πολύ κομβικό για εσάς, καθώς. Σας έφυγε το άγχος έτσι και παίξατε πιο απελευθερωμένα και παίξατε και πολύ καλύτερα και στο δεύτερο μέρος. Είχατε τις ευκαιρίες όντως να βάλετε 2 και 3 γκολ όπως και κάνατε. Ναι, ναι. Σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο είχαμε λήψεις από την αρχή όταν ήρθαμε να παίξουμε το παιχνίδι. Είχαμε λήψεις αμυντικές. Βρήκα κάποιες λύσεις για να ξεκινήσουμε το παιχνίδι, οι οποίες όμως δεν ήταν οι κατάλληλες και γι' αυτό και μας δημιουργήσε ο αντίπαλος ευκαιρίες. Σιγά σιγά όμως άλλαξα κάποια πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας μας και καταφέραμε έτσι να ισορροπήσουμε το παιχνίδι και να φτάσουμε στην επιτυχία στο τέλος. Γιατί τα παιδιά ανταποκριθήκαν στο καινούριο πλάνο που βάλαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και η ομάδα. Μπορώ να μιλήσω πιο συγκεκριμένα και έτσι απελευθερώθηκε και έπαιξε ακόμα καλύτερα. Ήταν όντως τον γκολ ή ήταν και άλλα πράγματα. Όπως σας είπα, ξεκίνησε η ομάδα μου με αναγκαστικά κάποιους παίχτες σε θέσεις που δεν έχουν ξαναπαίξει. Όπως ο Άρης ο Πλάκας, που ήταν πάντα το βασικό στο περσομάς μου και έπαιζε αμυντικό χαβ. Συνέπεια αυτού ήταν να είμαστε αποδιοργανωμένοι, να μην μπορούμε να κατεβάσουμε την μπάλα και να έχουμε αρκετά προβλήματα και στα αμυντικά και στα επιθετικά μας. Αλλάζοντας το σύστημά μας στο δεύτερο ημίχρονο, βάζαμε τρεις κεντρικούς αμυντικούς, οι οποίοι και οι τρεις είναι παίχτες που ξέρουν ποδόσφαιρο και γυρνώντας ο Πλάκας στην άμυνα, έδεσε και η άμυνα μας καλύτερα, είχαμε μεγαλύτερη σιγουριά και έτσι και η μπάλα κυκλοφορούσε πιο καλά και έφτανε πιο καλά στην επίθεση. Coach, τι μπορούμε να πούμε για την ως τώρα πορεία του ΑΟΥ Ηλίου. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι μια νεοφώτιστη ομάδα που μάλιστα έλειπε και χρόνια από την Α κατηγορία. Η πορεία μας, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την πορεία. Θα ήθελα βέβαια κάποιους βαθμούς ακόμα που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει σε κάποιες ισοπαλίες που κάναμε. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή η πορεία μας ως τώρα για μένα. Τη στιγμή που η ομάδα μας, όπως είπες, είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία, δεν έχει ενισχυθεί με μεταγραφές με αυτό που θα μπορούσαμε για να δώσουμε μια μεγαλύτερη οντότητα στην ομάδα. Αλλά όμως μέσα από αυτό έχουμε βγάλει τα παιδιά της Ακαδημίας μας, τα οποία έχουν ανταποκριθεί πλήρως και είναι αξιόμαχα και μπορούν με τον αγώνα τους και την προσπάθειά τους στο τέλος ίσως να σώσουν και την ομάδα. Κοντά μας έχουμε δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές του ΑΟΥ Ηλίου, τον Σταύρο τον Άτσι, όπως κοιτάμε αριστερά, και τον Νίκο τον Λερούτσο στα δεξιά. Σίγουρα και για αυτά τα παιδιά το να φεύγουν νικηφόρα από την έδρα των Σουρμένων, που μπορεί να μην πηγαίνουν τόσο καλά φέτος, αλλά δεν πάει να είναι μια από τις ιστορικές ομάδες Αθήνας που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια. Νομίζω, παιδιά, πέρα από το βαθμολογικό όφελος που έχει η ομάδα, νομίζω είναι σημαντικό για όλους σας και ψυχολογικά το ότι μαθαίνετε να κερδίζετε και σε αυτές τις έντρες, γιατί το χρειάζεται αυτό. Είστε νέα παιδιά και τέτοια μάτς πιστεύω σας κάνουν και άντρες σιγά σιγά. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για την σημερινή νίκη, που κρίθηκε, τι κερδίζετε για τη συνέχεια η ομάδα. Ξεκινήσει ο Σταύρος και συνέχεια μας απαντήσει και ο Νίκος. Σίγουρα, όπως είπατε, είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Όχι μόνο για μας, είμαστε και μικροί θεωρητικά της ομάδας και μαθαίνουμε από αυτές τις νίκες, αλλά για όλη την ομάδα, καθώς είναι μια ιστορική ομάδα τα Σούρμενα. Και το να παίζει νίκη εδώ μέσα είναι πολύ δύσκολο και σημαντικό για μας. Είμαστε χαρούμενοι και θα συνεχίσουμε για το καλύτερο. Νίκο. Αυτά που είπε ο Σταύρος ήταν σωστά. Ήταν μεγάλη νίκη σήμερα.
Ξέραμε ότι ήμασταν σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση και χρειαζόμασταν νίκη σήμερα εδώ. Είμαστε τυχεροί που το καταφέραμε, ικανοί κιόλας, αφού καταφέραμε και κερδίσαμε. Και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι μέσα από την προπόνηση να γινόμαστε καλύτεροι και να καταφέρουμε να σώσουμε την ομάδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τα δύο παιδιά, κυρίως στο Σταύρο, που έπαιξε διαφορετική θέση από τη Σίλη, πόσο δύσκολο ήταν να ανταποκριθούν στο ουσιαστικά αναγκαστικό σχήμα που έπαιξε σήμερα και στην αλλαγή ρόλων, που παρόλα αυτά βγήκε. Όλοι στην ομάδα είμαστε ικανοί ποδοσφαιριστές και όπως δείξαμε προπονητή μας θα παίξουμε, πιστεύω. Μόλις τις δυσκολίες και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπου προπονητής μου εγώ προσωπικά θα παίξω, όπως είπα και όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές. Αυτό. Νίκο, η συνέχεια του πρωταθλήματος για τον Αύριο. Σίγουρα αυτή η νίκη μας ανεβάζει την ψυχολογία πάρα πολύ. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Έχουμε τώρα παιχνίδι στην έδρα μας με τη Νέα Ιωνία που έχει και αυτή τον ίδιο στόχο. Θέλουμε το τρίποντο και πιστεύω ότι μέσα από την προπόνηση θα καταφέρουμε να πάρουμε το τρίποντο. Πείτε μας και δύο λόγια, παιδιά, και για εσάς. Έτσι, είστε 18 χρονών, προφανώς έχετε όνειρα. Πόσο καιρό, πείτε μας κιόλας, πόσο καιρό είστε στον ΑΟ Ηλίου, ποια είναι τα όνειρά σας? Είμαστε από μικρά παιδιά στον ΑΟ Ηλίου. Εδώ έχουμε μεγαλώσει. Άρα είστε δεμένα πολύ με αυτό το σύλλογο. Και το να ανδρώνεσαι και να παίζεις για την ομάδα που έχεις μεγαλώσει εδώ πέρα και αγαπάς είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο. Σίγουρα αυτές οι νίκες, σαν αυτές σήμερα, που για εμάς κιόλας που είμαστε από 5 χρόνια σε αυτήν την ομάδα, είναι ό,τι καλύτερο. Σήμερα χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ γιατί το ήθελε πολύ όμορφο. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει ζήσει και την ομάδα από την γάμα κατηγορία, έτσι. Οπότε φαντάζομαι υπάρχει μεγάλη διαφορά τώρα. Ναι. Ο Νίκος είναι πέμπτη χρονιά στο Αρφανό που είναι μικρό στην ηλικία, είναι πέμπτη χρονιά που αγωνίζεται στο Αθηνικό Τμήμα. Και είναι τρίτη χρονιά, νομίζω, το Σταύρος. Ναι, έτσι είμαστε. Έχουμε κάνει με την ομάδα δύο ανόδους. Μακάρι να καταφέρουμε να σώσουμε και την ομάδα φέτος και να συνεχίσουμε μέσα από τη σκληρή δουλειά και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι και η ομάδα να μείνει σιγά σιγά στο Α. Άρα να φανταστώ ότι έτσι το Α σχέση με Γ και Β είναι μεγάλες διαφορές, έτσι. Σίγουρα. Σίγουρα. Εσείς που το έχετε ζήσει κιόλας, ναι, ναι, το βλέπετε και τώρα, πιστεύω. Ναι, σίγουρα.